Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αν ήταν μόνο ο Καραγεωργόπουλος, θα ήταν. Για πείτε μας, τι άλλο είναι. Πράγμα. Τι άλλο είναι, για πείτε μας. Έτσι, ο Καραγεωργόπουλος είναι μόνο εργοδότης. Εδώ μιλάμε ότι αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας, Ταμεία Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας, ιδιοκτήτες Πούλμαν, ιδιοκτήτες και μεγαλοστελέχη ασφαλιστικών εταιριών. Και ο κατάλογος είναι μεγάλος. Φτάνουμε στους 53 αντιπροσώπους που έχετε υπόψη σας, για να μην γελιόμαστε κιόλας, δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όχι εμείς, ενώ με τον κύριο Καραγεωργόπουλο και τη συνδικαλιστική μαφία που έχει στρογγυλοκαθίσει την ΚΕΣΕ. Και αυτούς 53 να βγάλουν απ' έξω. Δεν αλλάζουν δραματικά οι σχετισμοί στην ΚΕΣΕ. Δεν θα κινδυνεύσει δηλαδή η πλειοψηφία της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του Βασιλόπουλου. Και αυτό σας το λέω για να σας πω ότι δεν είναι θέμα ούτε καρέκλας, ούτε πόλεμος καρέκλας, ούτε για το τίποτα. Είναι για την ουσία. Είναι γιατί δεν θέλουμε τους εργοδότες μέσα στα σωματεία, όχι στην ΚΕΣΕ. Είναι όμως, κύριε Παπαγιωρή, στην πραγματικότητα εργοδότες, είναι τώρα, ξέρετε, φτωχοδιάβολοι, οι οποίοι δεν έχουν μέλος, με κάποιο τρόπο, ας πούμε, ασχολούνται με τη διοίκηση μιας δίθεν επιχείρησης. Γιατί περίπου αυτό περιέγραψε χθες ο κ. Γεωργόπουλος. Ότι εγώ ανέλαβα, ήταν μια εταιρεία κατεστραμμένη που δούλευα, ανέλαβα μέλος του Διοικητικού Συμβούλου για να σώσουμε την εταιρεία, αλλά δεν παίρνω μισθό. Ο μισθός μου είναι ως εργαζόμενος. Δεν έχω, πώς να σας το πω τώρα, εισόδημα ως εργοδότης. Μόνο που σας είπε για τη μία εταιρεία του, ξέχασε τις άλλες τρεις. Και οι άλλες τρεις για τον ίδιο λόγο ήταν. Τις ανέφερα εγώ, τις διάβασα από το ριζοσπάστη, του λέω μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Δεν λένε κουβέντα για την ταμπακέρα. Όπου, σε όποιο ραδιόφωνο, σε όποια τηλεόραση, σε οποιαδήποτε συζήτηση να δείτε, για την ταμπακέρα δεν λένε κουβέντα. Γιατί αυτά τα στοιχεία που καταθέτουμε εμείς είναι μόνο ματεπώνυμο. Ναι. Και το χειρότερο είναι το εξής, ότι φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί, λέει ο νοικοκύρης. Δηλαδή, μας λένε και τραμπούκους. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, ένας εργάτης τι επιλογή έχει. Ή που πρέπει να αντιδράσει, γιατί δεν θέλει τον εργοδότη μέσα στα σωματεία του, οπότε το λένε τραμπούκο ή στη χειρότερη περίπτωση των απολύων, ή πρέπει να τους αποδεχτεί και να του κάτσει στο σβέρκο ο εργοδότης. Παράδειγμα, αυτή η περιφερειακή διευθύντρια εκεί των My Market, η οποία είχε βγάλει το mail, εκείνο το περίφημο mail που έγινε και σ' άλλος. Είμαστε χαρούμενοι με τα 300 ευρώ. Που έλεγε ότι από το 0 στα 300% αύξηση και πρέπει να είστε και χαρούμενοι. Ήταν περιφερειακή διευθύντρια, κύριε Πούτρα. Ήταν περιφερειακή διευθύντρια. Δηλαδή, τι πάει να πει τώρα, δηλαδή. Αυτό τι σχέση έχει τώρα με το συνέδριο τη Γερμανία. Μα τι λέμε τώρα. Δηλαδή, τι επιλογή έχει ο άλλος, δηλαδή, για να καταλάβω δηλαδή τώρα. Σωστό, γιατί δεν κατάλαβα. Αυτή η περιφερειακή διευθύντρια που την αναφέρατε, δεν κατάλαβα γιατί την αναφέρατε. Είναι αντιπρόσωπο. Είναι αντιπρόσωπο στο συνέδριο αυτή η συγκεκριμένη κυρία. Ήταν αντιπρόσωπο στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μάλιστα. Και αν γινόταν και το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το πιο πιθανό είναι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι από αυτούς τους 53 που έχουμε ανακαλύψει, γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, έτσι, θα ήταν και αντιπρόσωπο η ΚΕΣΕ. Δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, δηλαδή, να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή τώρα. Δεν είναι ούτε πόλεμος καρέκλας, ούτε είναι μια μάχη για το τίποτα, ούτε είναι για να φωνάζει ο ένας φωνάζει, ούτε μάχη παρατάξεων κτλ. Ούτε έχει να κάνει με το πάμε ή ξέρω εγώ με το ανέγκριτο. Έχει να κάνει με το αν τα συνδικάτα, γενικά τα συνδικάτα, τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες, αν θα πρέπει να έχουν μέσα στις γραμμές τους ανθρώπους της εργοδοσίας και τους ίδιους τους εργοδότες, γιατί τώρα πήγαμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν τους αρκούσαν δηλαδή που είχαν όλα αυτά τα χρόνια ανθρώπους που μας έλεγαν ότι αν δεν κουβεντιάσουμε, δεν συζητήσουμε με τον εργοδότη, αν δεν βρούμε μια κοινή μοίρα, δεν θα προκύψει τίποτα καλό και πρέπει να αποδεχτούμε στην κρίση να χάνουμε το μέρος του εισοδήματος, να πληρώνουμε εμείς την κρίση και στην ανάπτυξη να έχουμε τόσες αυξήσεις όσες επιτρέπουν τα κέρδη τους, στέλνοντας περίπατο στην κυριολεξία της ανάγκης της εργατικής οικογένειας. Κύριε Παπαγεωργίου, το ερώτημα είναι γιατί δεν προσεύγετε στα δικαστήρια για να τους βγάλετε εκτός όλους αυτούς που περιγράφετε και που για να είναι έτσι εμείς δεν έχουμε λόγο να έχουμε διαφορετική άποψη και πάτε με έναν τρόπο, θα έλεγα, τσαμπουκά. Πρώτον, να μην γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και δεύτερον, προχθές να παρέμβετε με τον τρόπο που κάνετε την παρέμβασή σας στη συνεδρίαση της ΓΕΣΕΕ. Ένα-ένα. Μισό λεπτό. Πάμε στα δικαστήρια τώρα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των δικαστήριων. Για να φτάσει κάποιος στα δικαστήρια, θα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα τα άλλα μέσα. Όταν λοιπόν, εγώ μέλος δίκης ΓΕΣΕΕ, όπως είναι και ο Καραγεωργόπουλος που είπατε πριν, όταν επί 6 συνεχόμενες συνεδριάσεις, 6 τον αριθμό πριν το συνέδριο, κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη συγκεκριμένα, κάναμε οργανωτική επιτροπή. Και πηγαίναμε εμείς στην οργανωτική επιτροπή και λέγαμε, κύριοι, υπάρχουν 53 εδώ περιπτώσεις. Τις οποίες θέλουμε να τα συζητήσουμε. Εμείς έχουμε αυτά τα στοιχεία, καταθέτουμε. Πείτε μας, αν έχετε κάτι άλλο που ανατρέπουν αυτά τα στοιχεία, να τους αποδεχτούμε.
Επί 6 συνεχόμενες συνεδριάσεις, 6 τον αριθμό, μας λέγανε θα τα πούμε στο συνέδριο. Ωραία, θα τα πούμε στο συνέδριο. Εμείς θέλαμε να το λύσουμε πριν το συνέδριο. Ναι. Όταν λοιπόν φτάσαμε στο συνέδριο, είπαμε το εξής πολύ απλό πράγμα. Το συνέδριο θα αποφασίσει για τους 53. Το συνέδριο. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν να μπούμε μέσα να κάνουμε συνέδριο και οι σύνεδροι, αφού ακούσουμε τα στοιχεία της κάθε πλευράς, για κάθε σωματείο, για κάθε, για κάθε οργάνωση, mm-hmm. να πει ο καθένας τα στοιχεία του και να αποφασίσει το συνέδριο δημοκρατικότατο, όπως λένε. Αυτοί τι θέλαν τώρα? Θέλαν μέσα στο συνέδριο να μπάσουν και τους 53, να ψηφίσουν αυτοί οι 53 για τον εαυτό τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βάλω τον Καραγεωργόπουλο να ψηφίσει για τον εαυτό του, για παράδειγμα? Να βάλω δηλαδή τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας Ηπείρου να αποφασίσει για το αν νομίμως είναι εκεί ή δεν είναι? Να βάλω δηλαδή τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών ή τον ιδιοκτήτη Πούλμαν να αποφασίσει αν είναι νόμιμος ή δεν είναι? Εμείς αφήστε τα δικαστήρια στην άκρη. Είναι απλό αυτό που σας λέω. Να αποφασίσει το συνέδριο. Είναι, δεν ήταν τίποτα. Αυτό ζητάγαμε επί τρεις μέρες. Ναι, αλλά έτσι δημιουργείται ένα αδιέξοδο. Δημιουργείται ένα αδιέξοδο και μια εικόνα η οποία δυσφημίζει συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα, κύριε Παπαγιώργη. Το δυσφημίζουν αυτοί οι οποίοι με πολύ μεγάλη. Εντάξει, εσείς λέτε το δυσφημίζουν εκείνοι. Εκείνοι λένε το δυσφημίζετε εσείς. Το θέμα είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα βγαίνει ζημιωμένο από αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει. Το κίνημα θα βγει συνολικά ζημιωμένο. Αν κλείσουμε και εμείς τα μάτια, αν και η τελευταία γραμμή άμυνας που έχει ο εργάτης, που εγώ το λέω ευθασός και ευθέως, είναι το πάμε. Αν κλείσουμε και εμείς τα μάτια και πούμε δεν βαριέσει, αυτά τα 400 στελέχη των επιχειρήσεων που πήγαν να τους βάλουν να ψηφίσουν με μπράβους, με όπλα μέσα στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Αν κλείσουμε τα μάτια και πούμε δεν βαριέσει, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι, ας πάμε να μας πει ο δικαστής. Αν νομίμως ο Μπράβος είναι μέσα ή δεν είναι, να μας πει ο δικαστής. Αν νομίμως ο ιδιοκτήτης Πούλμαν δεν είναι, ξέρετε τι λέει ο Παναγόπουλος για αυτά. Όταν σε μία από τις συνεντεύξεις που τον άκουσα, είπε το εξής. Μα λέει, τι να κάνουμε τώρα, λέει. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι εργοδότης, αλλά παράλληλα, λέει, σε μία άλλη επιχείρηση προσφέρει εξαρτημένη εργασία. Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε, αφού προσφέρει κάπου αλλού και εξαρτημένη, εμείς δεν μπορούμε. Μα θα πάμε τώρα με αυτή τη λογική? Πάντως, επειδή... Μα είναι δυνατόν δηλαδή να μην τρελαθούμε τώρα τελείως? Ναι, γιατί ναι. Καλά τα δικαστήρια, καλά είναι όλα αυτά. Και αυτά που λένε ότι πήγαμε, λέει, στα δικαστήρια και χάσαμε δικαστήρια, παραμύθια της καλημάς. Να σας πω κάτι, μέσα στους 53 έχουμε μία δικαστική απόφαση, μία, που λέει ότι ένα σωματείο που πήγαν και φτιάξαν εκεί πάνω στη Χαλκιδική, που είναι του μεγαλοξενοδόχου, του γνωστού Ανδριάδη, πρώην προέδρου του ΣΕΤΕ, ναι, που πήγε και έβαλε και ψηφίσαν σε δύο μέρες 1.800 άτομα εκεί, βάζοντας μόνο υποψήφιους στα στελέχη της επιχείρησης, μόνο υποψήφιους. Ναι. Το δικαστήριο λοιπόν είπε ότι κακώς έγινε αυτό το σωματείο, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με τον νόμο διεπιχειρησιακό σωματείο σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις που έχουν 5 διαφορετικά. Κύριε Παπαγεωργίου, επειδή εμένα όλα αυτά. Κύριε Παπαγεωργίου, επειδή όλα αυτά που λέτε μου ακούγονται εμένα λογικά. Λογικό είναι, όταν πας σε ένα συνέδριο, αυτοί που κατηγορούνται δεν μπορούν να ψηφίζουν. Επειδή αυτό μου ακούγεται λογικό. Εδώ τώρα διαβάζω στην Αυγή, κατηγορεί και εσάς, πρώτον, ότι έχετε αντιπροσώπους εργολάβους οικοδομών που χρησιμοποιούν αλλοδαπούς ανασφάλιστους οικοδόμους, και δεύτερον, ότι μένετε στη ΓΕΣΕΕ γιατί είστε εξαρτημένοι οικονομικά από εκεί. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για το πρώτο ζήτημα, ναι, ας ερχόντουσαν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι. Αν υπάρχουν, αν έχουν το παραμικρό στοιχείο για όλα αυτά, ναι, αντί να τα βγάζει η Αυγή, ναι, θα μπορούσαν λοιπόν σε 6 συνεδριάσεις Οργανωτικής Επιτροπής ή στο ίδιο το συνέδριο, που δεν έγινε και που μπορεί να γίνει 4 του μηνός από ό,τι ακούω, ας έρθουν λοιπόν στο συνέδριο να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί, να τους βγάλουμε απ' έξω από την αίθουσα. Σωστή. Και οι υπόλοιποι που έχουμε συμφωνήσει ότι νομίμως είναι μέσα, να αποφασίσουμε για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Σωστό. Βέβαια, σωστό, το γεγονός σωστό. Ότι δεν τα λένε όμως τα όργανα και τα λένε στην Αυγή, είναι ένα ζήτημα που θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε μένα και στον οποιοδήποτε καλοπροαίρετο, πώς θα το πω, προκαλεί ερωτηματικά. Τώρα για το αν εξαρτώμαστε οικονομικά και όλα αυτά. Τι οικονομικά, από ποιανού λεφτά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά είναι από λεφτά των ίδιων των εργαζομένων. Από πού δηλαδή δικαιούται να μιλάει κάποιος που είναι συνδικαλιστής, που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ ή στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και μιλάει για μας. Δίνει κυβέρνηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ένα τελευταίο. Δίνει χρήματα.
η κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρηματοδοτείται η ΓΕΣΕ. Αυτή τη στιγμή το ταμείο της ΓΕΣΕ έχει σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει σχεδόν μισό εκατομμύριο το μήνα. Τι γιατί επιδοτείται. Υπάρχει χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ, που είναι από κρατήσεις από λεφτά των εργαζομένων, για να μην παρεξηγούμαστε. Βέβαια, το πώς θα διανύμει η ΓΕΣΕ, να σας πω. Για ποιο λόγο η ΓΕΣΕ, αλήθεια, σας ρωτώ εγώ, να κάνει ένα συνέδριο στην Καλαμάτα, σε αυτά τα δύο μεγάλα τουριστικά φέρετρα εκεί, που για να πάει ένας εργαζόμενος θα πληρώσει για μία νύχτα σχεδόν μισό μισθό, μη σας πω και ένα μισθό, και να ξοδέψει 400.000 ευρώ, και να μην κάνει το συνέδριο όπως προτείναμε εμείς στον Πειραιά, που εκεί γεννήθηκε η ΓΕΣΕ πριν 100 χρόνια και τώρα γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια, στο εργατικό κέντρο εκεί του Πειραιά. Να πάνε, να πάνε να τα μοιράσουν τους αντιπροσώπους. Ωραία, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, η επόμενη μέρα ποια είναι, τι θα γίνει, θα πάτε σε σύγκρουση μέχρι τέλους? 4 Απριλίου θα γίνει το συνέδριο. Αυτοί έχουν πει, βεβαίως σε μια συνεδρία στο Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματικά ποτέ δεν έγινε. Είπαν λοιπόν ότι μαζέψαν υπογραφές να κάνουν συνέδριο στις 4 Απρίλη. Μέχρι σήμερα τους ρωτάμε παντού, όπου τους βρίσκονται, πού θα γίνει, ρε παιδιά, αυτό το συνέδριο στις 4 Απρίλη. Και μας απαντούν σε μέρος, θα σας πούμε, λέει, σε μέρος, ακούστε τώρα, θα σας πούμε, λέει, σε μέρος που θα γιάται την ασφάλεια, λέει, των αντιπροσώπων. Τι εννοούν, θα το κάνουμε στη Γαδά, στον Κορυδαλό, πού διάλογο θα το κάνουν αυτό το συνέδριο? Και αν το κάνουν, να μας πούν επιτέλους με ποιους όρους θα το κάνουν. Εσείς θα πάτε, σε αυτό το συνέδριο? Ορίστε. Εσείς θα πάτε σε αυτό το συνέδριο? Μα είμαστε με τα καλά μας. Βεβαίως και θα πάμε. Αντιπρόσωποι είμαστε. Μάλιστα, δεν ξέρω, εκτός και αν δεν μας καλέσουν σε αυτό το συνέδριο, όπως δεν μας καλέσανε και στο θέατρο χορού, στο Μέγαρο Χορού στην Καλαμάτα, που κάνανε την. Πώς να το πω, θα τα ξαναπούμε. Εν όψη της 4ης Απριλίου, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλή συνέχεια σας. Ευχόμαστε και καλό σας Κυριακό.